Σήμερα είχαμε από τους συναρμόδιους υπουργούς την εξειδίκευση των μέτρων. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης. Η Βάλια Μπούη έχει ετοιμάσει μία παρουσίαση. Βάλια, πάμε να τη δούμε λίγο την παρουσίαση που έχει ετοιμάσει. Ακριβώς, κύριε. Και συμπεριλαμβάνει και κάποια παραδείγματα. Παραδείγματα λοιπόν για μια σημαντική ελάφρυνση, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σωστά το λες, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Σύμφωνα πάντα μένει με την κυβέρνηση. Μένει να το δούμε στην πράξη και από αρχές Ιουνίου θα ξεκινήσει η διαδικασία και τέλη Ιουνίου θα αρχίζουν να γίνονται και οι πληρωμές. Για την επιδότηση λοιπόν του ηλεκτρικού ρεύματος που αφορά σε δύο φάσεις, από Δεκέμβριο μέχρι Μάιο η πρώτη φάση και από Μάιο μέχρι Ιούνιο η δεύτερη φάση. Θα έχουμε λοιπόν την πληρωμή τον Ιούνιο και θα αφορά 9 στα 10 νοικοκυριά. Με εισόδημα έως 45.000 ευρώ. Αναφορικά με την επιδότηση της πρώτης φάσης Δεκεμβρίου ως Μαΐου αφορά ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας, ενοικιαστή πρώτης κατοικίας. Το ποσό τώρα της επιδότησης θα είναι από 18 έως 600 ευρώ. Η πλατφόρμα ανοίγει αρχές Ιουνίου. Είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία με τους κωδικούς τάξης NET, ενώ τέλη Ιουνίου θα υπάρχει και η πίστοση χρημάτων στους σχετικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Περνάμε τώρα να δούμε λοιπόν κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Είναι αυτό που λέγαμε, η αναδρομική επιδότηση από τον Δεκέμβριο του 2021 στο Μάιο του 2022, λόγω της αναπροσαρμογής και της άξισης της ρήτρας, έχουμε 900, αν ο λογαριασμός είναι 900 ευρώ, η κρατική επιδότηση 300 ευρώ, γιατί όλο αυτό το διάστημα δίδεται μία επιδότηση και το σύνολο των εκπτώσεων από κάποια εταιρεία, ας πούμε, είναι 150 ευρώ. Η επιδότηση λοιπόν φτάνει 270 ευρώ. Πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα που μπορούμε να εστιάσουμε τώρα. Για την επιδότηση λοιπόν του Μαΐου. 500 κιλοβατόρες και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι για την πρώτη φάση αφορά 300 κιλοβατόρες, στην δεύτερη φάση από τον Μάιο είναι 300 και πάνω. Μία κύρια κατοικία λοιπόν θα πάρει επιδότηση 74,7 ευρώ για 500 κιλοβατόρες στο ρεύμα. Μία εξοχική κατοικία, γιατί πλέον δεν θα περιλαμβάνεται μόνο η κύρια κατοικία, θα περιλαμβάνεται και η εξοχική κατοικία στην δεύτερη φάση της επιδότησης 50 ευρώ, εφόσον η επιβάρυνση λόγω της ρήτρας αγγίζει τα 100 με 120 ευρώ. Μιλάμε λοιπόν για ένα σημαντικό ποσό, για μία αύξηση πάνω από 60%. Μπορούμε να περάσουμε και σε μία ακόμα κάρτα. Αναφορικά τώρα, έχουμε πληρωμή έως 300 κιλοβατόρες, είναι αυτό που λέγαμε έως 300 κιλοβατόρες, η πληρωμή χωρίς επιδότηση είναι 125 ευρώ. Αν έχουμε όμως την επιδότηση που ανέφερε χθες ο κύριος Μητσοτάκης και ανέλησαν σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί, η επιδότηση λοιπόν φτάνει τα 63 ευρώ. Και πάμε να τελειώσουμε για την επιστροφή χρημάτων. Είναι το ερώτημα που τίθεται σήμερα από χιλιάδες δικαιούχους. Όλα καλά αυτά που λέμε, αλλά στην πράξη πώς μπορεί να γίνει. Αρχές Ιουνίου λοιπόν. Και αν θα γίνει. Ναι, αρχές Ιουνίου. Δηλαδή, ποιοι θα μείνουν απ' έξω. Κύριος Καφτάκης, ο φοροτεχνικός, σε λίγα λεπτά θα μας πει περισσότερα. Καθώς όλοι έχουμε συνδυάσει και ακούμε 600 ευρώ. Έως 600 ευρώ. Ξέρεις, ναι. Μένει το ανώτατο. Τα 600 ευρώ και περισσότεροι περιμένουν 600 ευρώ εκεί τέλη του Μάη, αρχές Ιουνίου. Θα μας τα πει αναλυτικά λοιπόν. Πάντως για τα 600 ευρώ που λες, ναι. Γιατί ένας τηλεθεατής μπορεί να ρωτήσει. Και ξεχνάμε το 18 από το 18. Ακριβώς από το 18, ότι μιλάμε για υπέρογκους λογαριασμούς, για λογαριασμούς που έχουν δει αύξηση 1000 ευρώ και πάνω. Εκεί λοιπόν θα έχουμε λοιπόν μια επιδότηση της τάξης έως 600 ευρώ. Εντάξει, μικρομεσαίες οικογένειες όμως βλέπουν δει αύξηση από 1000 ευρώ και πάνω. Ναι, θα υπάρχει. Από 1000 ευρώ και πάνω έχουν διάφυξη αυτό το διάστημα. Οι οικογένειες τώρα. Η αύξηση είναι 300, 400, 500, ναι. 600 ευρώ. Πάντως υπάρχουν, για να το αναφέρουν, υπάρχουν και τόσο μεγάλες αυξήσεις. Εκεί είναι αυτά τα ψηλά γράμματα λίγο. Mm-hmm. Αυτά τα ψηλά γράμματα που πρέπει να τα δούμε. Γιατί πολλά ακούγαμε και με την επιδότηση καυσίμων. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει αυτά τα 50 ευρώ σε ένα τρίμηνο. Είναι πολλά που σωστά, πρέπει να δούμε. Σωστά και μιλάμε όχι μόνο για νοικοκυριά, ναι. Μιλάμε και για επιχειρήσεις. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, η είσοδος λοιπόν στη νέα πλατφόρμα θα μας την ανακοινώσουν ποια θα είναι η πλατφόρμα αυτή. Θα γνωρίζουμε ποια θα είναι η πλατφόρμα, τώρα δεν την ξέρουμε. Θα μπαίνουμε λοιπόν με τους κωδικούς του στα AxisNet και αυτό που θα πρέπει να κάνουν μεταξύ άλλων οι δικαιούχοι είναι η επιβεβαίωση της κύριας κατοικίας ή η ενημέρωση αλλαγής της κατοικίας. Λοιπόν, Βάλια παραμένεις. Πάμε στον κύριο Μανώλη Καφτάκη, φοροτεχνικό. Έχουμε να κάνουμε με μέτρα ύψους 3,2 δις για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Σίγουρα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται σε δύσκολη συγκυρία, σε δύσκολη οικονομική συγκυρία, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κύριε Καφτάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τους συνεργάτες της εκπομπής που κατόρθωσαν να υπολογίσουν κάποια από αυτά τα ποσά που ενδεχομένως θα λάβουν οι καταναλωτές ρεύματος, γιατί εγώ προσωπικά προσπάθησα στο δικό μου λογαριασμό να κάνω κάποιους υπολογισμούς και τη ρήτρα να προσαρμογήσω, να υπολογίσω και την επιστροφή. Εδώ η Βάλια ασχολείται από το πρωί, κύριε Καφτάκη. Ναι,
Συμφωνώ, συμφωνώ. Είναι δύσκολη εξίσωση. Είναι μια τελείως αδιαφανής διαδικασία το πώς υπολογίζεται η ρήτρα και είναι και πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να υπολογίσει από μόνος του την επιστροφή που ενδεχομένως θα πάρει. Τώρα το σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση είδε το πρόβλημα. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό και ότι από τον Ιούλιο και μετά θα μπει κάποιο πλαφόν κατά τη δέσμευση που έχουν εξαγγείλει οι υπουργοί στην τιμή του ρεύματος προκειμένου να εξαλειμφθεί αυτή η επιβάρυνση που είχαν τα νοικοκυριά το προηγούμενο διάστημα από την ήττα προσαρμογής. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Από εκεί ξεκινάμε. Αυτό που είπαμε και στην αρχή. Μέτρα ύψους 3,2 δις προς τη σωστή κατεύθυνση, δύσκολη συγκυρία. Να πάμε λίγο στο πρακτικό σκέλος. Γιατί τι είπα πριν από λίγο στη Βάλια Τιμπούη, στα 600 ευρώ έχουμε μείνει περισσότεροι. Το θέμα είναι αυτό το ποσό σε πόσες τσέπες θα μπει. Ακριβώς. Και εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πολλοί καταναλωτές δεν είναι στην ΔΕΗ, αλλά σε διάφορους παρόχους με τους οποίους έχουν κλείσει συμβόλαια μετά το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης σε υψηλές τιμές. Δηλαδή δεν υπάρχει εκεί μέσα κάποια ρήτρα αναπροσαρμογής. Είναι ήδη η τιμή με την οποία έχει κλείσει συμβόλαιο ο καταναλωτής. Ναι. Γιατί έτρεξε ο καταναλωτής να κατοχυρώσει μια τιμή. Άρα πρέπει να δούμε ποια είναι η κόκκινη διαφορά αυτό το πράγμα και τι τελικά θα μπει στην τσέπη. Γιατί όπως σωστά λέτε, όλοι περιμένουν ότι θα μπει με 600 ευρώ στον λογαριασμό. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν ισχύει. Γιατί όσοι οικιακοί καταναλωτές είχαν μέχρι 300 κιλοβατόρες ήδη είχαν λάβει μια επιδότηση. Και σύν το γεγονός ότι μην ξεχνάμε ότι επιδοτείται κατά 60%, δηλαδή ένα 40% παραμένει το οποίο επιβαρύνει τον καταναλωτή. Μάλιστα, η προτροπή σας στους τηλεθεατές αυτή τη στιγμή, τι πρέπει να προσέξουν, ποιους πρέπει να ρωτήσουν, ποιος μπορεί να επομιστεί αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, πλέον επειδή είναι λίγο για τα ψηλά γράμματα, ίσως ένας λογιστής φοροτεχνικός θα μπορέσει να βοηθήσει. Ή είναι εύκολη διαδικασία όπως κάναμε με την επιδότηση στα καύσιμα. Μέλη να τη δούμε τη διαδικασία. Πιστεύω ότι θα είναι σαν αίτηση, θα είναι σχετικά εύκολη. Άρα μπορεί και κάποιος ενδεχομένως από τον υπολογιστή του με τους κωδικούς τάξης, αν είναι λίγο εξοικειωμένος με τη χρήση υπολογιστή, να το κάνει. Θα ήθελα, ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, να πω και το εξής. Αυτό που παίζει μεγάλη σημασία, το γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε με την οικονομία, είναι ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το ρεύμα. Υπάρχουν αυξήσεις τόσο στα υπόλοιπα είδη καυσίμων, μιλάω για βενζίνη, πετρέλαιο κ.ο.κ. Ταυτόχρονα υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση στα εμπορεύματα και στις πρώτες ύλες που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν. Αυτό δημιουργεί ένα πολλαπλασιαστικό παράγοντα και ήδη το καλάθι της νοικοκυράς που λέμε έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ. Δεν σώνεται με τέτοια μέτρα. Χρειάζεται δραστικά μέτρα. Μάλιστα. Και πόσο μάλιστα αν αποδειχθεί ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι προσωρινή, αλλά θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Κύριε Καφτάκη, να σας ευχαριστήσω για το σχόλιο σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.